πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχουμε κοντά μας τον Πάνο τον Πανταζόπουλο, ιδιοκτήτη της αλυσίδας Trezor Hotels and Resorts, αλλά και της αλυσίδας Hip Collection. Έτσι, τα λέω σωστά, κύριε Πανταζόπουλο? Ναι, πολύ καλά. Δύσκολο να είσαι ιδιοκτήτης αυτές τις δύο. Πολλή δουλειά, φαντάζομαι. Είχαμε μείνει στην περιγραφή της Trezor, στο προφίλ της δηλαδή. Εγώ έχω καταλάβει ότι είναι ένα loyalty club εν ολίγης, ένα μαγαζί σωστού marketing, όπου εντάσσει μέσα τις μονάδες και δίνει και ένα brand σφραγίδα ποιότητας σε όλες αυτές τις μονάδες, αναγνωρίσουμε προς τα έξω. Σωστά, σωστά. Μετά θα σχολιάσουμε και την Marketing Greece, αργότερα όμως, αν μου πει τη γνώμη σας. Αυτή τη στιγμή είπατε 25 ξενοδοχεία και ορεινά, από ό,τι κατάλαβα, και στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και σε νησιωτικές περιοχές. Ναι, ναι, ναι. Είναι εύκολο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολύ ψηλή επισκεψιμότητα εμείς στην ιστοσελίδα μας και σε ό,τι ενέργεια κάνουμε marketing, και μπορούμε να κατευθύνουμε τον κόσμο όπου εμείς έχουμε ένα από τα προπερτή μας. Συνήθως έχουμε επιλέξει κάποιους προορισμοί οι οποίοι είναι δρεωμένοι αλλά και ανερχόμενοι, με διάφορους τρόπους, με άρθρα, με δημοσιογραφικά αφιερώματα, και πρες πολύ κατά βάση προσπαθούμε να κατευθύνουμε τον κόσμο σε κάποιον πιο ανερχόμενο προορισμό από κάποιον ο οποίος είναι ήδη εδρεωμένος, όπως είναι η Σαντορίνη, ας πούμε. Σαφώς η ζήτηση είναι μεγαλύτερη για τα ξενοδοχεία τα οποία είναι σε δημοφιλείς προορισμούς, αλλά βάζουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να στέλνουμε κόσμο όπου πιστεύουμε ότι αξίζει κάθε περιοχή να αναδειχθεί. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και δώστε μας λίγο και τους στόχους σας για φέτος. Δηλαδή, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχετε εντάξει στην Trezor 25 ξενοδοχεία. Ποιος είναι ο στόχος για το 2013? Ο στόχος το 2013 είναι τα 40. 40 μονάδες, μάλιστα. Ναι. Πιστεύουμε θα έχουμε άλλες 5-6 μονάδες καλοκαιρινές και άλλες 10 μονάδες ορεινούς προορισμούς. Οι οποίες υποφέρουν, έτσι. Ναι, ναι. Γενικά ναι. Τα δικά μας όχι τόσο πολύ. Ναι, γιατί τα έχετε... Δεν έχω στοιχεία να πω ότι... Ναι, δεν έχω στοιχεία να σου πω. Δεν έχω κάποιον ο οποίος μου λέει πω δεν είναι καλά τα... Γενικά τα ξενοδοχεία τα οποία έχουμε επιλέξει και εμείς είναι συνήθως η leader κάθε προορισμού. Όπου ο leader συνήθως είναι αυτός ο οποίος είναι... Έχει κάνει και την καλύτερη δουλειά και στο κομμάτι της πρόθεσης, αλλά και στο κομμάτι του επίπεδου του σέρβις. Και... Σε γενικές γραμμές, επειδή φαντάζομαι ότι αυτό θα διαφέρει, οι κρατήσεις γίνονται μέσα από την ιστοσελίδα σας. Ναι, και από το call center. Με το call center, ναι. Γίνονται μέσα από δικά τους, γιατί φαντάζομαι έχουν και εκείνοι τις δικές τους. Ναι, ναι. Ή είναι ενταγμένες στο δικό σας, απαραίτητα στο δικό σας δίκτυο? Όχι, όχι, δεν είναι ενταγμένες στο δικό μας δίκτυο απαραίτητα. Απλά είναι όλες ενωμένες. Τι ποσοστό γίνεται από αυτό το κομμάτι? Γιατί εσείς το ποσοστό γίνεται από το tour operating, να το πω. Εμείς είμαστε γενικά για τα ξενοδοχεία, έτσι. Γενικά για τα ξενοδοχεία. Για την Trezor θα μιλήσουμε. Για την Trezor. Γιατί μπορώ να σας πω και για τη HIP, ίσως ένα παράδειγμα. Η Trezor είναι άλλο ένα κανάλι πωλήσεων για το ξενοδοχείο. Αντιμετωπίζεται σαν ένα κομμάτι πρόθεσης του κάθε property και αποφέρει ένα αριθμό κρατήσεων, είτε αυτό είναι για Σαββατοκύριακο, είτε είναι για εβδομαδία stays. Δεν μπορώ να πω ακριβώς το ποσοστό το οποίο δίνει η Trezor. Η Trezor μπορεί να... Ποικίλει από μονάδα σε μονάδα. Ναι, και εκτός από αυτό είναι πολλές κρατήσεις οι οποίες παίρνουν τα ξενοδοχεία επειδή έχουν ακούσει γι' αυτό. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι όταν ο επισκέπτης πάει σε ένα από τα ξενοδοχεία της Trezor και μας έχει βρει μέσα από την Trezor, να εγγραφεί στο club μας και μετά να τον έχουμε και να τον προσέχουμε. Αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή να προσέχουμε τον πελάτη, να μην φεύγει δυσαρεστημένος από κανένα ξενοδοχείο και σε περίπτωση που έχει υπάρξει κάποια να τη λύσουμε εμείς, είτε με το ξενοδοχείο είτε με κάποιο άλλο. Πώς πάτε με repeaters? Πολύ καλά. Αυτό είναι το όλο το... Το μαγικό, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή πάμε άντρα αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο πάμε Ίω, το άλλο πάμε Σαντορίνη, το άλλο... Δηλαδή αυτό είναι το οποίο έχουμε πετύχει, να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον κάθε επισκέπτη του ξενοδοχείου. Ένα ρωτσό ταξίδιου κάνουν στα ξενοδοχεία σας. Ναι, και πηγαίνουν μετά και όταν έρχεται ένα καινούργιο ξενοδοχείο, κατευθείαν να πάμε να δούμε. Εντάξει, ένα βάθος χρόνου. Εντάξει, τώρα που έχει αρχίσει και μπαίνουν αρκετά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα ξενοδοχεία μας πάνε αρκετά καλά. Οι πληρότητες τους είναι καλές. Και έτσι έχουμε κάποια θέματα με τις διαθεσιμότητες. Επειδή μιλάμε τώρα για διαθεσιμότητες, μιλάμε για πληρότητες. Κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς κινήθηκαν ακριβώς τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού το 2012 και από πλευράς εσόδων, γιατί
όταν ακούμε για αφήξεις λίγο μας φαίνεται αστείο. Εντάξει, καλές είναι οι αφήξεις, αλλά όπως βλέπουμε έχουν πάρα πολλά τα παράνομα καταλήματα. Εκεί διοχετεύεται ένα κομμάτι του κόσμου. Στα ξενοδοχεία δεν αποτυπώνεται. Στα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα, τα νομίμως λειτουργούντα, δεν αποτυπώνεται αυτή η αύξηση. Οπότε αυτή η αισιοδοξία, χωρίς να έχουμε λύσει το θέμα της νομιμότητας, μερικές φορές ακούγεται παράτερη. Ας παρακολουθήσουμε τον Κυριάκο Τωρερέ, τον επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, όργανο του ΞΕ, όπου μίλησε για τα νούμερα το 2012. Χώρες που μείωσαν την τουριστική τους δαπάνη προφανέστατα ήρθαν και λιγότεροι στη δική μας χώρα, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, όπου το 12 σημειώθηκε πτώση 15% στις αφίξεις. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία, που αύξησαν την τουριστική τους δαπάνη και η χώρα μας κατάφερε να κερδίσει ένα σημαντικό μερίδιο και να αναπληρώσει κάποιες απώλειες από τις υπόλοιπες αγορές. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ότι αγορές όπως η Κίνα, η ΗΠΑ και η Ιαπωνία που αύξησαν τη δαπάνη τους για ταξίδια στο εξωτερικό ήρθαν πολύ λιγότεροι στην Ελλάδα. Βλέπουμε ας πούμε ότι είχαμε μείον 23% από την Κίνα, είχαμε μείον 12,5% από την Ιαπωνική αγορά και μείον 22,9% από τη ΗΠΑ και κάτι αντίστοιχο από τον Καναδά. Πράγμα που σημαίνει ότι από τις υπερπόντιες αγορές, όταν έρχονται στην Ελλάδα οι τουρίστες, συνήθως συνδυάζουν την άφηξή τους και με εμπορικές δραστηριότητες ή τέλος πάντων κάποιες άλλες εργασίες, οι οποίες τώρα δεν συμβαίνουν και γι' αυτό βλέπουμε αυτές οι αγορές να μην μπορούν να, από αυτές τις αγορές να μπορούμε να προσελκύσουμε μεγάλο αριθμό τουριστών. Στη συνέχεια, η μελέτη, μιας και έχει διάφορα θέματα που θα μπορούσατε φυσικά να τα ανατρέξετε και να τα κοιτάξετε, επικεντρώνεται φέτος σε κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτό που αποκαλούμε από επένδυση και το συστημικό κίνδυνο που μπορεί να αποτελέσει από επένδυση για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή, βλέπουμε να πέφτουν συνεχώς οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που αφορά τα πάγια, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά εκπαίδευση ή κάποιες άλλες δραστηριότητες επενδυτικές, και επίσης να πέφτει κατά 23% τουλάχιστον και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της χώρας βρίσκεται σε διαδικασία από επένδυσης. Όμως ο κλάδος μας πουλάει και τη χώρα. Εάν απαξιωθούν οι υποδομές της, είναι προφανές ότι στα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στο χώρο της ποιότητας, αυτό που αναφέρθηκε προηγούμενα. Επίσης, θέλουμε να πούμε ότι συνεχώς πέφτει η έκθεση του τραπεζικού συστήματος απέναντι στον ελληνικό τουρισμό. Όμως ο ελληνικός τουρισμός δεν κινδυνεύει όπως άλλες δραστηριότητες από την υπανάπτυξη και από χαμηλή ζήτηση, γιατί μπορεί να στραφεί προς τις αγορές του εξωτερικού. Άρα θα έπρεπε να αυξηθεί τουλάχιστον ποσοστιαία το ποσοστό δανεισμού προς τις επιχειρήσεις του κλάδου μας, αλλά αυτό παραμένει στο 6,6% των δανείων που έχουν χορηγήσει συνολικά οι ελληνικές τράπεζες. Και σε απόλυτους αριθμούς εξακολουθεί να πέφτει ακόμα και το 12. Στη συνέχεια, μιας και για τις τιμές έχουμε, και για τις πληρότητες έχουμε μιλήσει πολλές φορές και ήδη έχουν αναφερθεί τα στοιχεία, θα ήθελα απλά να δείξω ότι υπάρχουν πολλά ελληνικά ξενοδοχεία που βρίσκονται στις χαμηλότερες κλίμακες των επιδόσεων και λίγα μεγάλα ποιοτικά ξενοδοχεία που μπορεί να βελτιώνουν τους μέσους όρους της χώρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Μάιο το 33,9% των ξενοδοχείων είχαν στην Ελλάδα πληρότητα μικρότερη από το 20%, και αθρηστικά, αν δείτε, το 82% είχαν πληρότητες κάτω από 60%. Εντάξει, τον Αύγουστο βλέπουμε αντίστοιχα ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία σε ποσοστό πάνω από 50% των ελληνικών ξενοδοχείων είχαν πληρότητες πάνω από 80%, και μάλιστα το 30% είχαν πληρότητες πάνω από το 90%, που σημαίνει ότι η χώρα μας πραγματικά τον Αύγουστο θα μπορούσε να θεωρηθεί και ασυναγώνιστη, δηλαδή μπορεί και πουλάει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, έχουμε όπως κάθε χρόνο περίπου που κυμαίνεται η τιμολογιακή πολιτική των ελληνικών ξενοδοχείων κατά μέσο όρο, και σας τα εμφανίζουμε ανάλογα με την κατηγορία και τους δύο βασικούς μήνες που έχουμε επιλέξει. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι αυτό που ανέφερε προηγούμενα ο πρόεδρος του ΙΝΕ έχει πραγματικά
απόδειξη μέσα από τα στοιχεία, αποδεικνύεται μέσα από τα στοιχεία της μελέτης. Δηλαδή, τα ξενοδοχεία των 5 και 4 αστέρων είναι αυτά που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους τα τελευταία χρόνια της κρίσης, ενώ αντίστοιχα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα τα ξενοδοχεία των 3 και των 2 αστέρων, που αποτελούσαν όμως τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής ξενοδοχείας κατά το παρελθόν. Και είναι οι λεγόμενες μικρές οικογενειακές ξενοδοχειακές μονάδες και σήμερα δυσκολεύονται να επαναπροσανατολίσουν το προϊόν τους και να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, λοιπόν, παρόλο που τις είδαμε σε μέσους όρους, πολλές φορές οι μέσοι όροι δεν λένε ακριβώς όλη την αλήθεια. Θα πρέπει να δούμε ότι το 40% των ξενοδοχείων το Μάιο πουλάνε το δωμάτιο κάτω από 40 ευρώ. Και τον Αύγουστο ένα 17% των ξενοδοχείων υπάρχει που πουλάει κάτω από 40 ευρώ. Και αν δείτε, πάνω από 100 ευρώ, μόνο το 3%, το 3,1% των ξενοδοχείων στην Ελλάδα πουλάνε άνω των 100 ευρώ τα δωμάτια τους. Και φυσικά τα μεγέθη είναι πιο βελτιωμένα τον Αύγουστο. Φέτος για πρώτη φορά, μιας και με έρευνα συγκυρίας που κάνει το ΙΤΕΠ, έχει ξεκινήσει από το 2008 και έτσι έχουμε την ευκαιρία να έχουμε συγκριτικά στοιχεία για όλα αυτά που σας ανέφερα προηγούμενα, είχαμε και μια καινούργια ερώτηση, γιατί υποψιαζόμασταν ότι τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν περισσότερους Έλληνες πετυχαίνουν χαμηλότερες επιδόσεις. Αποδείχθηκε λοιπόν περίτρανα και σας το παρουσιάζω σε ένα συνοπτικό πίνακα. Οι επιδόσεις των ξενοδοχείων που φιλοξενούν λιγότερο από 20% αλλοδαπούς, εξυπηρετούν λιγότερο από 20% αλλοδαπούς, που φαίνονται στην πρώτη στήλη, είναι αισθητά χαμηλότερες από τις επιδόσεις των ξενοδοχείων που φιλοξενούν περισσότερο από 70% αλλοδαπούς πελάτες. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μέσο όρο των αναδωμάτιων των ξενοδοχείων που φιλοξενούν κατά βάση Έλληνες περιορίζεται στις 10.000 ευρώ, ενώ των ξενοδοχείων που φιλοξενούν πάνω από 70% αλλοδαπούς πελάτες, το μέσο έσοδο αναδωμάτιο είναι γύρω στις 16.300 ευρώ. Αντίστοιχα, και οι πληρότητες και οι τιμές είναι πολύ ψηλότερες στα ξενοδοχεία που κατορθώνουν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών πελατών. Προφανέστατα, βέβαια, τα ξενοδοχεία αυτά είναι και μεγάλα και καλύτερων κατηγοριών. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ότι τα ξενοδοχεία που φιλοξενούσαν το τελευταίο έτος, που φιλοξένησαν κατά βάση αλλοδαπούς πελάτες, κατάφεραν ακόμα και τον Αύγουστο, που εννοείται ότι θα έπρεπε να έχουν πουλήσει περισσότερα πακέτα, άρα να έχουν μια πιο συγκρατημένη πολιτική, να πετύχουν τις καλύτερες τιμές. Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή της απασχόλησης, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι μόνο ο τουρισμός και η εστίαση μετά το 2008 συγκρατούν την απασχόληση. Και ενώ λοιπόν με την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα περίπου το 18% των θέσεων έχει χαθεί από την ελληνική αγορά εργασίας, στον κλάδο τον δικό μας έχει χαθεί μόνο το 3,6% των θέσεων και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές, σχεδόν όλες για να είμαι ακριβής, αναφέρονται στην εστίαση, μιας και έχουν κλείσει πολλά μικρά καταστήματα εστίασης στην υπηρετική χώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι ενδιαφέρον. Εδώ βλέπετε τη μέτρηση των αναπεριφέρεια των εργαζομένων που απασχολούνται στα ελληνικά ξενοδοχεία. Θα ήθελα να πω ότι στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισμό παρατηρείται ένας επίσης διεισμός, όχι μόνο αυτός που έχει να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα ξενοδοχεία που φιλοξενούν αλλοδαπούς και στα ξενοδοχεία που κατά βάση φιλοξενούσαν Έλληνες και λόγω της πτώσης του εσωτερικού τουρισμού αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, αλλά βλέπουμε ότι επιδόσεις εξακολουθούν να βελτιώνονται μόνο στα ξενοδοχεία της νησιωτικής χώρας, ενώ το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας και ιδιαίτερα η Αθήνα αντιμετωπίζουν σημαντικότατο πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι τους οι δείκτες χειροτερεύουν χρόνο με το χρόνο από όταν ξεκίνησε η κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά με τον Κυριάκο τώρα. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Πανταζόπουλο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για το 2013, ήδη είμαστε στα μέσα του πέμπτου μήνα, ήδη οι κρατήσεις αρχίζουν και μπαίνουν δυναμικά. Ποια είναι η εικόνα στα δικά σας ξενοδοχεία, 25 Τρεζόρ και 9 Hip Collection, θα έχετε μια καλή εικόνα. Ναι, ναι. Έχουμε... κοιτάξτε, υπάρχει ένα trend το οποίο παρακολουθούμε αυτή την εποχή. Μιλάνε για πολύ μεγάλη άνοδο στην επισκεψιμότητα της χώρας. Εμείς έχουμε αύξηση σε όλα τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε. Είναι αρκετά αισιόδοξα. Το κλίμα είναι αισιόδοξο, προς Θεού. Είναι λίγο νωρίς
για να κρίνουμε, αλλά σε κάποια καταλήματα τα πράγματα κυλήσανε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Είχαμε μειώσει τις τιμές περιμένοντας μια ουδέτερη σεζόν όπως ήταν η περσινή. Και οι διαθεσιμότητες έχουν ήδη δηλαδή... Μιλάτε από το εξωτερικό. Μιλάμε από το εξωτερικό, 100% μιλάμε από το εξωτερικό. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι στο 3 weeks before ουσιαστικά. Το trend δείχνει από όλα τα ξενοδοχεία ότι κανονίζει στις 21 μέρες και πριν τις διακοπές του. Είναι ελάχιστα τα νούμερα των Ελληνών οι οποίοι κάνουν μια κράτηση από τώρα, ας πούμε, για το που θα πάνε τον Αύγουστο. Και θα μπορούν να βρουν και πολύ καλές τιμές, έτσι, ναι, αν τα κλείναν από τώρα. Αν τα κλείναν από τώρα θα είχαν σίγουρα ένα 20%, αλλά και πάλι υπάρχει και το last minute, πολύ, το οποίο σου δίνει και αυτό τις ανάλογες προσφορές. Εγώ πιστεύω ότι είτε κλείσεις τώρα, είτε κλείσεις, ας πούμε, 2 μέρες πριν, μπορεί να πετύχεις την ίδια τιμή. Δηλαδή, γιατί στα ξενοδοχεία το άδειο δωμάτιο είναι το πιο ακριβό δωμάτιο, οπότε οι ξενοδόχοι για τις τελευταίες ώρες, μέρες αφήξεων πριν την ημέρα αύξησης έχουν πάντα πολύ προσγειωμένες τιμές, έτσι ώστε να γεμίσουν το δωμάτιο τους. Δηλαδή, έχουν αρχίσει όλοι και δουλεύουν με revenue management και το βλέπουν και γεμίζουν όπως και τα αεροπλάνα τελευταία στιγμή. Μπορείς να πάρεις μια τιμή η οποία την είχες πάρει ένα χρόνο πριν. Έτσι και για τα ξενοδοχεία, το last minute των 3 ημερών είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάμε λίγο στους προορισμούς. Είναι έτοιμοι οι προορισμοί να υποδεχτούν τους τουρίστες φέτος? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Τώρα από Δήμο σε Δήμο διαφέρουν τα πράγματα. Τώρα το Πάσχα δηλαδή είδαμε πράγματα, ναι, που ναι μεν ανοίξανε, υπήρχε κόσμος, ξένοι πάρα πολύ, ήρθαν αφού ήταν ανοιχτά τα ξενοδοχεία, γιατί πανηγυρίσαν κάποιοι ότι είχαμε πολύ κόσμο το Πάσχα, τρίχες οι Έλληνες πήγανε στα σπίτια τα εξοχικά τους, στα σπίτια, ναι, φίλων τους, πολύ λίγο, ναι, πολύ, ναι, πολύ, ναι, μόνο. Πιο πολύ ήταν από ξένους και η Κέρκυρα που πήγε κόσμο πάλι από ξένους ήταν, ως επιτοπλίστων. Πήγαν Έλληνες, αλλά πόσοι πήγαν? Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή άκουσα παράπονα, τα ακούτε κι εσείς? Οι Δήμοι δηλαδή δεν ήταν έτοιμοι. Οι Δήμοι δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Περισσότεροι Δήμοι δεν είναι έτοιμοι. Τουριστική Δήμη μου κάνει εντύπωση όμως, δηλαδή δεν θα είχαν προετοιμαστεί. Τώρα με τον Καλλικράτη και όλο αυτό το έχουν γίνει πάρα πολλά. Εντάξει, το έχει αφομοιωθεί αυτό το πράγμα. Όχι. Έχουν κοπεί τα μπάτζετ, έχουν κοπεί πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ δύσκολο να ενεργήσουν για αυτοί. Έχω περάσει και από εκεί έτσι μια βόλτα γενικά με δημοτικά συμβούλια. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και λόγω της γραφειοκρατίας, ναι μεν υπάρχει θέληση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εκτελεστούν όλα αυτά. Δηλαδή, θα πρέπει λίγο να επιληθούμε λίγο της γραφειοκρατίας άμεσα, έτσι ώστε να μπορούν και οι Δήμοι, γιατί και οι Δήμοι σαφώς έχουν συμφέροντα να είναι έτοιμοι πιο γρήγορα, αλλά είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα, σαφώς ότι πρέπει να υπάρχουν και ευθύνες. Νιώθετε στην αρρωγό, σε αυτό το κομμάτι δεν τη νιώθετε, την πολιτεία, στην προσπάθεια, τι εννοώ? Στο εξωτερικό βγαίνετε σε αγορές, συμμετέχετε σε εκθέσεις, σε workshops και σχετικά. Βλέπετε την πολιτεία να είναι δίπλα σας αναφορικά με την προβολή της χώρας έξω? Γιατί ελλείψη κονδυλίων, το μόνο θετικό που βλέπουμε μια όλα κεφαλογιάννη η οποία πραγματικά πάει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, δίνει συνεντεύξεις στα κανάλια και αυτή είναι η προβολή της χώρας. Αυτό έχει μια δική της εκστρατεία, αλλά με συνεντεύξεις, αφού δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Το βλέπετε αυτό, τι βλέπετε? Εμείς έχουμε συμμετέχει φέτος 3 διεθνείς εκθέσεις. Στο Βερολίνο σας πέτυχα. Ναι. Από εκεί και πέρα η εικόνα της Ελλάδας ήταν πολύ καλή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Και γενικά πρώτη φορά είδαμε έτσι όλους τους ξενοδόχους να είναι δεμένοι μεταξύ τους αντί να είναι ανταγωνιστικοί όπως βλέπαμε προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή δεν υπάρχει το... Ο ένας θέλει να βοηθήσει τον άλλο. Πολύ καλό αυτό. Η χώρα δεν πιστεύω ότι τα πάει και άσχημα στην προβολή της στο εξωτερικό. Και σαφώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμπάθεια από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θέλουν να μας επισκεφτούν για να μας υποστηρίξουν και λόγω του νομίσματος, αλλά και λόγω της κατάστασης της οποίας έχουμε εμπλακεί με τα πολιτικά και με όλα τα. Ευτυχώς δηλαδή που μας αγαπάνε. Ναι. Έτσι, σαφώς, αυτό. Σαφώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είστε κοντά μας. Καλές πωλήσεις να ευχηθώ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε σε κάποια από τα ξενοδοχεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Ήδη ο νέος αναπτυξιακός νόμος τρέχει. Τελείωσε το πρόγραμμα, τελειώνει μάλλον το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσες μπήκαν, μπήκαν.
βρήκαν. Πήρε μια οριακή παράταση μέχρι την ώρα που παρουσιάζεται η εκπομπή. Αυτή είναι η παράταση που έχει πάρει. Προβλήματα υπήρχαν, έπεσε το σύστημα, αλλά έχουμε και τον αναπτυξιακό νόμο. Τι γίνεται? Θα παρακολουθήσουμε το μέλλον, τις προοπτικές και πώς μπορείτε να ενταχθείτε στο επόμενο ρεπορτάζ. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος πέρασε λίαν προσφάτως. Από τις αρχές Ιουλίου ουσιαστικά θα ξεκινήσει να ισχύει και θα μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις. Μπορούν όμως να υποβάλλονται προτάσεις υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Ποιες είναι οι κρυφές πτυχές του νέου αναπτυξιακού νόμου? Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, επικεφαλής της εταιρείας Πάνος Παναγιωτόπουλος και Παναγιωτόπουλος και συνεργάτης, έτσι καλύτερα, ναι. Είναι επιχειρησιακή σύμβουλη. Δεν έχετε βάλει το Πάνος μπροστά. Όχι, το δεν πειράζει. Να εωρείτε. Είστε από τις καλές εταιρείες στον χώρο και το καλές έχει να κάνει με το ότι οι προτάσεις που κατατέθετε εγκρίνονται. Αυτό είναι σημαντικό. Και είναι δυνατό χαρτί για το κομμάτι του αναπτυξιακού. Εντάξει, κάνουμε ένα τσεκάρισμα, ουσιαστικά έναν έλεγχο και μια αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών. Γιατί αν φανταστείτε ότι στους 100 επενδυτές οι 10 ή 20 πληρούν τα κριτήρια και έχουν προϋποθέσεις για να εγκριθούν, εκεί έγκυται, δεν κάνουμε κάτι μαγικό. Η μαγιά έχει να κάνει πώς θα πάρει πιο ψηλή βαθμολογία όμως μια πρόταση, δεν είναι? Ναι, σαφώς. Μα αν δεν έχει και τα τυπικά προσόντα και τον αναλάβεις, είναι πάλι από χέρι καμένο που λέμε εντός εισαγωγικών. Πάμε λοιπόν στον αναπτυξιακό νόμο. Ψηφίστηκε μόλις πριν λίγες μέρες, μάλλον δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ που είναι το πιο σημαντικό. Πέρασε. Ναι. Τι κάνουμε τώρα? Ουσιαστικά οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με, την προηγούμενη έκδοση του αναπτυξιακού που θα ήταν επαναστατική, έχει πολύ ελάχιστες διαφορές. Ουσιαστικά τίτλους έχουν αλλάξει στο Υπουργείο, δηλαδή θεσπίζουν ένα εθνικό κέντρο αδειοδότησης για μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες βέβαια αδειοδοτήσεις δεν θα αφορούν κάποιες άδειες αιγιαλού, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές, αυτές είναι δύσκολες άδειες. Υποτίθεται ότι θα είναι ταχύτερο το όλο σκηνικό. Πάντα μιλάμε για στρατηγικές επενδύσεις, δηλαδή για επενδύσεις πρακτικά πάνω από 15 εκατομμύρια, από 50 εκατομμύρια ή που δημιουργούν 150 θέσεις εργασίας. Γενικά αυτά δεν απασχολούν τον Έλληνα επενδυτή ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν τον απασχολούν? Πολύ δύσκολα κάνει ελληνική επιχείρηση. Είναι ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτές οι επενδύσεις από Έλληνες. Ταυτόχρονα, αφού βγαίνει η πρώτη ταχύτητα, το fast track ουσιαστικά που ήθελα να πούν πριν κάποια χρόνια, βγαίνει εμπρός και θα πρημοδοτείται όσον αφορά την ταχύτητα, δεν μένουν πίσω οι μικρότερες επενδύσεις. Δηλαδή εκείνες του 1 εκατομμυρίου, των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που για τα ελληνικά πάντα δεδομένα είναι μια μεσαία, μεγαλομεσαία επιχείρηση και ο κύριος όγκος των επενδύσεων είναι αυτός. Μένουν πίσω και μπλέκουν πάλι στο παλιό καθεστώς που λέει πολλούς ελέγχους, πολλά δικαιολογητικά, πολλά χαρτιά. Θεσπίζεται μάλιστα τώρα που είπα δικαιολογητικά και μια υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο επενδυτής και λέει ότι ναι, εντάξει, όλα τα δικαιολογητικά είναι εντάξει. Κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση για να μην περάσει ο έλεγχος κατά την υποβολή. Βέβαια μετά ξαναελέγχονται και αν δεν είναι κάτι σωστό, τότε έχουμε άλλα τρεχάματα που είτε θα προσκομιστεί, είτε θα ακυρωθεί η επιδότηση και όσα τιμολόγια έχεις εκδώσει θα ψάχνουμε να δούμε αν επιδοτούνται ή όχι. Θέλω να πούμε λίγο στα, είπατε, τις διαφορές. Μια κύρια διαφορά νομίζω ότι είναι 100% προκαταβολή, έτσι, δίνεται όλο το ποσό μπροστά. Ναι, θα μπορεί να δοθεί εφόσον προσκομίσει ο επενδυτής μια εγγυητική επιστολή προς αυξημένη κατά 10% του ποσού της προκαταβολής. Α, προς αυξημένη. Βεβαίως. Δηλαδή, αν για 1 εκατομμύριο ευρώ είναι να πάρεις 500.000 ευρώ προκαταβολή, το 100% της επιδότησης, θα πρέπει να δώσεις 550.000 εγγυητική επιστολή τράπεζης. Καλά, σήμερα με τις τράπεζες έτσι πως είναι τα θέματα. Η τράπεζα το θεωρεί ανέκδοτο αυτό, εκτός και έχεις και κάνεις cash collateral, δηλαδή δέσμευση μετρητών στην ίδια την τράπεζα. Βεβαίως, θα πρέπει να υπολογίσεις ότι αν έχεις αυτά τα μετρητά, γιατί να μην το υλοποιήσεις μια ώρα αρχίτερα και να εισπράξεις απευθείας την επιδότηση. Μην ξεχνάμε, οι εγγυητικές επιστολές πέρα από τη δυσκολία της διαδικασίας έχουν κάποια έξοδα, ανάλογα το ύψος, τα οποία είναι μηνιαία.
Αν λοιπόν κάνεις μια επένδυση και έχεις υπολογίσει σωστά τα κοστολόγια σου, είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα εκεί και δεν θα προτιμήσεις να προσκομίσεις εγγυητική επιστολή. Επίσης, ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο είναι το θέμα της φοροαπαλλαγής που δίνεται και των φορολογικών κινήτρων. Και εμφανίζεται ως μεγάλο και φοβερό το ότι μπορείς να λάβεις το ποσό της επιδότησης ως φοροαπαλλαγή ήδη καν από το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης. Μα ποτέ μια επιδότηση δεν οδηγεί σε μια νέα επένδυση, δεν οδηγεί σε καθαρά κέρδη από τον πρώτο χρόνο. Εδώ συζητάμε για τριετία, πενταετία για να εμφανίσει φόρους. Άρα και αυτό το κομμάτι έχει εμφανιστεί ως φοβερό και τρομερό, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα στην πράξη. Mm-hmm. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Σας βλέπω λίγο απεσιόδοξο. Όχι, είμαι πολύ απεσιόδοξος, γιατί για άλλη μια φορά βλέπω να επαναλαμβάνεται το τι. Να επαναλαμβάνεται μια εξαγγελία. Την τελευταία φορά την είδαμε με 100 υποβολές ετησίως. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει καμία δέσμευση στις 150 σελίδες του αναπτυξιακού που να λέει από τη στιγμή που υποβάλλω εγώ τα τιμολόγια ως επενδυτής και ελέγχω εντός ένα μήνα, τριών μηνών πληρώνομαι. Πάλι μένει το κράτος να πληρώνει όποτε θέλει. Μάλιστα, έχει περάσει και ένας όρος που λέει ότι είναι υποχρεωμένος ο επενδυτής να προσκομίσει οτιδήποτε του ζητήσει η Επιτροπή Ελέγχου. Αυτό δεν είναι ακριβώς εντάξει. Η όρη του παιχνιδιού δεν είναι από την αρχή. Όχι, όχι. Το οτιδήποτε σε βγάζει από τους όρους. Μπορείς να κάνεις μια λίστα με τα παραδοτέα που είναι 15 σελίδες, 1500 πράγματα ό,τι ζητάω. Το ό,τι θέλει να ζητήσει, να πω ένα παράλογο που έχει συμβεί. Θέλουμε σε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τοποθέτηση πλακιδίων από έναν μάστορα, θέλουμε και το τιμολόγιο που αγόρασε τα πλακάκια αυτός από τον προμηθευτή του. Μα βρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό, γιατί θα μας φανερώσει το κέρδος του. Ναι, αλλά πώς θα δούμε ότι τα πλακάκια αυτά κάνουν τόσο. Υπάρχουν και παραλογισμοί στις επιδοτήσεις, δεν είναι όλα ορθολογιστικά. Πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει και μια αδράνεια στο κομμάτι του Υφυπουργείου Ανάπτυξης, όχι στο Υπουργείο τόσο. Εντάξει. Που είναι αρμόδιο γι' αυτό. Τώρα, το Υπουργείο έχει να ασχολείται με τον 3299 του 2004. Ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει. Εμφανίζει τώρα, είδα φοροαπαλλαγή στα φωτοβολταϊκά, που ήταν πάρα πολλές επενδύσεις, αφού είχε γίνει ολόκληρη προτροπή όλα τα κλιμάκια, τα κυβερνητικά, καταθέστε φωτοβολταϊκά, και τώρα εμφανίζουν χαράτσια στα φωτοβολταϊκά, ακυρώνοντας τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Και σύν της άλλης σου λέει, μόνο φοροαπαλλαγή σου επιδοτώ στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Ναι, αλλά με τι θα υπολογίσεις, με τι φόρο θα υπολογίσεις το κέρδος που θα έχεις από μια επένδυση. Γι' αυτό βλέπετε και τώρα τελευταία έχουν βγει και στα κανάλια και οι εκπρόσωποι των φωτοβολταϊκών και λένε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Και αν θέλετε, η επιτυχία ενός αναπτυξιακού που έχει μια φορολογία αναβδομάδα ανανεούμενη και αλλαζόμενη προς το χειρότερο, δεν μπορεί να συγκινήσει ούτε ξένους επενδυτές. Mm-hmm. Γιατί θα έρθει κάποιος που θέλει να κάνει 50 εκατομμύρια επένδυση στον τουρισμό. Ξένους επενδυτές, μου λέτε. Για το θέμα των φωτοβολταϊκών, έξω από γραφή υφυπουργού, θυμάμαι Κινέζους επενδυτές σχεδόν να κλαίνε. Οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε επενδύσεις στην Ελλάδα στα φωτοβολταϊκά, καταλαβαίνετε για ποιους μιλάω, και ξαφνικά 30% χαράτσι. Ναι. Έχουν κάνει ένα προγραμματισμό ότι θα πούν στα αφεντικά τους στην Κίνα. Εκεί είναι και οι κρατικοί υπάλληλοι αυτοί. θα πούν ότι όταν έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός με το καλό, να του βάλει ρύζι να φάει και αυτό είναι όλο. Αρχίσει και να τελειώσει εκεί η κουβέντα. Οι Κινέζοι είχαν πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα. Συν το ότι θα πουλούσαν σε επενδυτές εδώ, σχεδίαζαν να κάνουν και μονάδα παραγωγής. Είναι πύλη εισόδου για την Ευρώπη, έτσι τη βλέπουν την Ελλάδα. Ισχύει αυτό. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Παναγιατόπουλο, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για τρίτο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, όπου θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα που αφορούν τις επιδοτήσεις.